Ε, κοιτάξτε, ε, δεν ξεκίνησε αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και κάποιο συγκροτήματο. Ε, δημοσιεύτηκαν στοιχεία σε Εφημερίδα, τα οποία αφορούσαν συναντήσει ε, του Πρωθυπουργού με τον κύριο ψυχάρι ε, και στα οποία κλείθηκε προφανώς να απαντήσει ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνηση όσον αφορά αυτό το πράγμα και το οποίο έγινε. Ε, δεν έχει άλλη μπλοκή, εμπλοκή η κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν παράλληλα δημοσιεύματα στα, στα ίδια έντυπα, τα οποία ε, κατα, αντιμετωπίζουν, επιτίθενται ε, με όρους οι οποίοι όμως θα πρέπει να τους δει παρακάτω η δικαιοσύνη σε πρόσωπα προκειμένου να σπηλώσουν οι υπολήψεις. Αυτό αντιλαμβάνεστε από κανένα πρόσωπο δεν είναι ανεκτό. Φυσικά και υπάρχει η ελευθερία του τύπου. Φυσικά και ο καθένα μπορεί να έχει την άποψή του και την κριτική του και την άποψη και για τα πρόσωπα και για την κυβέρνηση και το αν ένα υπουργό είναι καλό ή δεν είναι σε αυτό το οποίο καλείται να κάνει. Ωστόσο, κανεί δεν δικαιούται να θίγει υπολήψει ανθρώπων. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν με το δρόμο τη δικαιοσύνη, φυσικά. Ε, Όμω αυτό δεν είναι η αντιπαράθεση κυβέρνηση. Είναι η απάντηση τη κυβέρνηση απέναντι σε επιθετικέ ενέργειε. Από την πλευρά τώρα της αντιπολίτευσης, όπως σας είπα και πριν... προφανώς και η Νέα Δημοκρατία, προφανώς και ο κύριος Μητσοτάκης... αλλά και άλλοι τη αντιπολίτευσης δεν θέλουν να μπουν... και να απαντήσουν για ζητήματα του παρελθόντος... για ζητήματα που φαίνεται ότι έχουν γίνει... και να πάρουν την πολιτική ευθύνη. Αυτό δεν του θυμά. Και ο Πρωθυπουργός τους κάλεσε και χθε μέσα από την συνέντευξη την οποία έδωσε... Ε, να, ε, ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ένα μέτωπο απέναντι στη διαπλοκή ε, με δεδομένο ότι και σήμερα μπορούν να συμμετέχουν ε, σε θέσεις α, αξιωματούχων της αντιπολίτευσης άνθρωποι οι οποίοι προσωπικά οι ίδιοι να μην ευθύνονται για όλο αυτό. Επομένως ένα κοινό μέτωπο απέναντι στη διαπλοκή θα ήταν ένα πολύ ισχυρό μέσον ε, όχι για την κυβέρνηση... Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης αυτό. Είναι θέμα αποκατάστασης ε, του αισθήματο δικαίου στην ελληνική κοινωνία, το οποίο το χρωστάει στην ελληνική κοινωνία όλο το πολιτικό σύστημα.